Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε αμέσως τώρα μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου Χανίων και το διευθυντή τους βέβαια, καθώς τα παιδιά βραβεύτηκαν από τον Φιλοζωικό Σύλλογο της περιοχής και από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Για ποιο λόγο? Καθώς είχαν μια πρωτότυπη ιδέα και δημιούργησαν ένα αυτόματο σύστημα ταΐσματος και ποτίσματος αδέσποτων ζώων. Πολύ όμορφο το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από μαθητές γυμνασίου και των εκπαιδευτικών βέβαια. Να σας καλησπερίσουμε πολύ. Είναι ο κύριος Αντώνης Αθανασάκης, ο διευθυντής. Την καλησπέρα μας, κύριε διευθυντά. Καλησπέρα τα Χανιά. Και βέβαια τα δύο παιδιά, οι μαθήτριες, η Βασιλική Μανουσάκη και η Ευαγγελία Κωνσταντινίδου, μαθήτριες Δευτέρας Γυμνασίου. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν, κύριε Θανασάκη, ξεχωριστή πρωτοβουλία, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά και σε εσάς και στους εκπαιδευτικούς, καθώς τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν, ειδικά σε μια περίοδο που ξέρετε ότι υπάρχει στο προσκήνιο η ταλαιπωρία αδέσποτων και όχι μόνο ζώων από τους ανθρώπους, τα μηνύματα είναι πολύ ζεστά και όμορφα. Όντως έτσι είναι και μάλιστα η αποδοχή από την τοπική και όχι μόνο κοινωνία της δημιουργίας αυτών των παιδιών δείχνει ότι πλέον είμαστε σε μια άλλη φάση ως κοινωνία ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης ότι θα πρέπει να φροντίζουμε τα αδέσποτα. Πέρα από τους μαθητές, νομίζω ότι και σαν κοινωνία έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Μάλιστα, ξέρετε, χρησιμοποίησα τη λέξη ταλαιπωρία και όχι η θανάτωση και βασανισμό που έπαιρνα να χρησιμοποιήσω. Πολλά τα παραδείγματα και σε επίπεδο Κρήτης. Ωστόσο, τα παιδιά, όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, δείχνουν το δρόμο για το αύριο. Να πάμε και στη Βασιλική. Βασιλική, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Είχαμε 12 προτάσεις και επιλέξαμε αυτή την ιδέα μετά από ψήφισαν τα παιδιά τέλος πάντων και η ιδέα που πήρε περισσότερες ψήφισαν αυτή. Ναι. Μας άρεσε αυτό το θέμα γιατί είναι ένα πολύ έτσι, σημαντικό θέμα και ναι, αυτό. Ευαγγελία, για πες μας το πρακτικό κομμάτι τώρα. Πώς λειτουργεί αυτή η κατασκευή? Έχουμε δύο κομμάτια από αυτό. Το κομμάτι είναι το νερό. Ναι. Στο οποίο έχουμε τοποθετήσει δύο αισθητήρες, ένα πάνω και ένα κάτω. Και όταν ο κάτω αισθητήρας αδειάζει, δηλαδή βλέπει φως, τότε αυτόματα γεμίζει μέχρι τον πάνω αισθητήρα, μέχρι να καταναλωθεί από το ζώο. Αντίστοιχα, από εδώ πέρα είναι για το φαγητό, ναι, όπου έχουμε γεμίσει από πάνω την τροφή, να έχουμε βάλει, και έχουμε βάλει και στον κάτω δύο αισθητήρες, και όταν καταναλωθεί από το ζώο, το δέσποτο, τότε αυτόματα γεμίζει και από εδώ πέρα έχουμε κάνει μια τρύπα από όπου πέφτει από την καταπαυτή. Κύριε Διευθυντά, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε αυτές τις πρωτοβουλίες και σε αυτές τις κινήσεις παιδιών δευτεροβάθμιας, της νέας γενιάς? Πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το δημόσιο σχολείο το έχει αποδείξει ότι έχει καθηγητές που και μάχονται και ενδιαφέρονται μαζί με τα παιδιά εκτός σχολικού διδακτικού ωραρίου, για παράδειγμα με τα παιδιά. Είχαμε ξεκινήσει τη συγκεκριμένη ρομποτική ομάδα. Είχαμε ξεκινήσει πέρυσι κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ξεκινήσαμε εξ αποστάσεως και επειδή ανοίξαμε αργά, αν θυμάστε, τη περσινή σχολική χρονιά, σωστά, το διαδόχτης μάθημα, σε συνεννόηση με τα παιδιά και με το Πολυτεχνείο που συνεργαστήκαμε για την κατασκευή αυτή, όλο τον Ιούλιο, με κλειστά το σχολείο, και η ομάδα και ο συνάδελφος της πληροφορικής κυρία Τζιάκη και εγώ ανεβαίναμε κάθε εβδομάδα στο Πολυτεχνείο σε εξωτερικό χώρο και κάναμε την κατασκευή αυτή, το προγραμματισμό και όλα αυτά. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο το σχολείο του Δεύτερου Γυμνάσιο Χανίων, το δημόσιο σχολείο έχει αποδείξει ότι παλεύει και εκτός των τυπικών υποχρεώσεων, παντού υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Μακάρι και το Υπουργείο να μας βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, και μία τάκα από την Βασιλική και την Ευαγγελία. Βασιλική, το μήνυμά σου σε παιδιά που έχουν την ίδια ηλικία με σένα. Στο μέτωπο, το πώς αντιλαμβανόμαστε την επαφή μας με τα ζώα, με τα δέσποτα, ποιο είναι? Ότι πρέπει να τα πάμε και ότι είναι και αυτά πλάσματα και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για να τα βοηθήσουμε. Γιατί υπάρχουν και στην πόλη μας πολλά δέσποτα. Και πρέπει να γίνει κάτι για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ευαγγελία, το δικό σου μήνυμα.
Ναι, πιστεύω πως και αυτά είναι κομμάτι του πλανήτη και πρέπει να τα προστατεύουμε και αυτά. Ναι. Και αυτός είναι ένας τρόπος να τα βοηθήσουμε. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εδώ είμαστε για να παρουσιάσουμε ξανά όμορφες κινήσεις και από το γυμνάσιο το συγκεκριμένο και γενικά που έχουν να κάνουν με πρωτοβουλίες παιδιών και μαθητών της Κρήτης. Κύριε Διευθυντά, ένα μπράβο και σε εσάς βέβαια. Πίσω από αυτές τις όμορφες κινήσεις βρίσκεται ένας δραστήριος εκπαιδευτικός και στην περίπτωσή σας πολύ δραστήρια εκπαιδευτική. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και στα παιδιά.